Βρήκατε το σφυρί εσείς οι δύο, ή ασχολείστε με το να λαιλατείτε κάθε γωνιά και τρυπά. Να, το σφυρί του αλχημιστή. Το πνεύμα του είναι ενοχλητικό. Ο Αντβάρη ήταν μαλακοπίτουρας. Αλλά τρομερός αλχημιστής. Φέρτε τον μου και θα τον λιώσω. Τι, θα λιώσεις το φίλο σου? Μια εχμάλωτη ψυχή είναι αυτό που χρειάζομαι για να σας δώσω κάτι της παραπάνω στην ανταμοιβή. Δεν το θες? Πατέρα, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ορίστε, κράτα τον. Είναι χρήσιμος, αλήθεια. Καλά. Εφόσον αποδείξει την αξία του. Το παιδί είναι λίγο μαλθακό, ε. Θα του περάσει όταν μεγαλώσει. Το αδέρφι μου κι εγώ έχουμε κάτι στα σκαριά. Ελάτε να μας δείτε στο ναό αν σας κάνει κέφι. Αδέρφη μου και εγώ φτιάχνουμε κάτι καινούριο. Τώρα που μιλάμε μεταξύ μας. Τι θέλεις? Με την ακονόπετρα και το σφυρί που μας φέρατε, ο Μπροκ και εγώ θα κατασκευάσουμε τον Τεβέγκρα Θήκρ. Τη θρηλυκή πανοπλία των Νάνων. Χρειαζόμαστε τρία ακόμα μυθικά συστατικά πριν πιάσουμε το σφυρί. Που είναι... Δεν ξέρω. Η πανοπλία είναι θρηλυκή. Και οι λεπτομέρειες μπερδεμένες σαν τις κολότριχες ενός βούλβερ. Περιμένεις να βρούμε κομμάτια βάση ενός μυθού. Ο Μότσεγκνηρονάνος βασιλιάς βρήκε δύο, όλοι το ξέρουν. Αλλά όταν βγήκε να ψάξει για το τρίτο... Πουφ, εξαφανίστηκε. Μήπως βρείτε στοιχεία στο οχυρό του στο Κόνουνσγκάρντ? Για δείτε εδώ, μια πέτρα εισόδου στο Κόνουνσγκάρντ. Έχει και το όνομά σου επάνω. Πόσο περίεργο. Το χειρό είναι βορειοδυτικά από εδώ, πίσω από τον πύργο του Σβάρταλχάιμ. Μεγάλο πέτρινο κτίσμα, τρομακτική ατμόσφαιρα. Θα το καταλάβετε όταν το δείτε. Οι αδερφοί Χάλντρα επιστρέφουν στη δράση. Ω, ανυπομονώ να ξεκινήσουμε. Δεν πίστευα ότι θα δω τη μέρα που θα δουλεύαμε ξανά μαζί. Αλλά δεν το σωστό. Φυλάκια. Συνηθίσει να δουλεύω μοναχώς όλα αυτά τα χρόνια. Σχεδόν ξέχασα πόσο χρήσιμο είναι. Thank you.
Κοίτα εδώ. Λέει, δόξα στο Μότσογνίρ, στον Άνω Βασιλιά. Ήθε η βασιλεία του να είναι μακρά, επιτυχημένη και να βρίθει από ειρήνη. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο Κόνουνσγκαρντ. Θέλω να σιγουρέψω ότι έχετε προετοιμαστεί καλά πριν προχωρήσετε πιο πέρα. Υπάρχει κάθε λογής βρωμιά που έχει απομείνει από τις άθλιες πρακτικές του Νάνου Βασιλιά. Τι είδους πρακτική? Διάφορα. Θυσίες, μαύρη μαγεία, μαγεία αίματος κτλ. Κάτι κοινό για τους γυραιότερους Νάνους, δυστυχώς. Οι παλιές συνήθειες δύσκολα κόβονται. Κοίτα, άλλος δράκος. Το βλέπω, μικρέ. Αλυσοδεμένος. Ελπίζω να βρούμε τους βωμούς των δεσμών. Αυτό το μέρος είναι τεράστιο. Εχθροί μπροστά. Δύσκολο. Αν ο Νάνος Βασιλιάς εχμαλώτησε πολλούς δράκους, θα πρέπει να τους χρειαζόταν για να δημιουργήσει αυτή την τριλική πανοπλία. Ενδιαφέρουσα σκέψη, μικρή. Και βγάζει νόημα. Σχεδόν ό,τι αφορά στους δράκους είναι χρήσιμο και περιέχει δύναμη. Δόντια, λέπια, ακόμα και περιττώματα. Περιττώματα? Τα σκατά. Τα σκατά του δράκου είναι ισχυρά. Ω, ναι, μικρέ. Πανίσχυρα. Το κεφάλι σε γλεντάει. Α, το ξέρα.
Τελειώσαμε. Εντυπωσιακή εξώπορτα. Αυτά τα υλικά είναι ιδιαίτερα για να φτιάξουν μια τόσο θρηλυκή πανοπλία. Αυτή η θρηλυκή πανοπλία ελπίζω να αξίζει τον κόπο. Αλλά αν ο Μπροκ και ο Σίνδρη τη φτιάχνουν μαζί, σίγουρα αξίζει τον κόπο. Αυτούς δεν τους εμπιστεύεσαι? Εμπιστεύομαι σένα, Ατρέα. Και όχι τον μύθο. Πατέρα, εκεί!
σκοτισμένη. Νάτι, είναι δράκος ή δράκαινα. Δεν ξέρω. Υπάρχουν τρόποι να μάθουμε, αλλά είναι κάπως άγαπη. Μάλλον δεν έχει σημασία. Περίμενες ότι ο δράκος θα βοηθούσε λίγο παραπάνω, αφού προσπαθούμε να τον ελευθερώσουμε.
Πρόσεχε, πατέρα! Ετοιμάσου!
Κοίτα εδώ. Αμέσως. Ωραία. Σημείωση για το ημερολόγιο. Φύγαμε. Είναι μεγαλύτερο και από το Βέιδακα. Ναι, η επικράτεια του Νάνου Βασιλιά φαντάζει τεράστια. Τι άψονε, διάραγε. Είναι μεγάλο μυστήριο, ακόμα και ανάμεσα στους θείους του Ιβάλ. Η συμπεριφορά του Μότσογνιρ πριν την εξαφάνισή του γινόταν όλο και πιο απρόβλεπτη. Γιατί? Το Ντεβέγκραθηκα, η πανοπλία που ψάχνετε κι εσείς. Παρόλο που βρήκε δύο, μάλλον το ότι δεν βρήκε το τρίτο στοιχείο, τον οδήγησε στην τρέλα. Αμέσως.
κάνουμε τρεις. Άσου και πίσω σου! Να τίσω, αδερφέ μου! Σε εγρήγορση. Λίκη! Σ' ακολουθώ! Γούλβερ!
νάνος βασιλιάς ήθελε τόσο πολύ αυτή την πανοπλία? Τι το ιδιαίτερο έχει? Υπάρχουν πολλοί μύθοι σχετικά με τον Τεβέγκρα Τίγρα. Ήποπτα πολλοί μύθοι. Κάτι που κάνει πολύ δύσκολη οποιαδήποτε επιβεβαίωση για την πανοπλία. Αλλά η μόνη σταθερά μεταξύ τους είναι η ικανότητα της πανοπλίας για απόλυτη προστασία. Ιδιότητα πολύ χρήσιμη σε έναν καθόλου δημοφιλή βασιλιά. Αυτή η ρημαγμένη γη είναι ό,τι απέμεινε από αυτόν. Γι' αυτό μην εμπιστεύεσαι τους μύθους, μικρέ. Καλά. Τι μπορείς να εμπιστευτείς? Τον εαυτό σου, τα μάτια σου, τις ικανότητές σου. Η τυφλή εμπιστοσύνη σε ένα μύθο είναι τζόγος που σπάνια κερδίζεις. Ό,τι πεις. Είναι κάπως ρημαγμένα εδώ. Τι περίμενες? Δεν ξέρω. Ίσως λιγότερη καταστροφή. Μπορεί η αίθουσα του θρόνου να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Εδώ, μικρέ. Άλλο ένα. Σταρκάθρ. Πω πω. Αυτά είναι πολλά χέρια. Αυτό ξαναπες του. 6, 7, 8. Έριχνε με 4 τόξα με μιας. Περισσότερο δούλευε το σπαθί. Είχε μόνο 2 μάτια. Ο Θόρ του έκοψε το τζαμπουκά. Αυτό κάνει πάντα. Το ακούς αυτό? Όχι. Τι ακούς, μικρέ? Κλάματα. Και ουρλιαχτά. Μεγάλο πλήθος. Αρχαία πνεύματα, νομίζω. Θύματα από τη βασιλεία του. Γίνονται όλο και πιο δυνατά. Ακούγονται σαν... Hellwalkers! Το νου σου! Για κοίτα εδώ. Ήχνη από αίμα. Υπάρχει πέρασμα πίσω από το θρόνο. Ένα μυστικό πέρασμα. Δεν θα ήταν αίθουσα θρόνου χωρίς να έχει μυστικό πέρασμα. Mm. 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 Mm.
στο Γκνίρ. Αυτά που πήρες από εκείνον πρέπει να είναι τα τρία μυθικά συστατικά για τα οποία έλεγε ο Μπροκ. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν έχω ματαδεί πιο παράξενα αντικείμενα στη ζωή μου. Πώς ο Μπροκ και ο Σίντρι θα τη φτιάξουν με... ό,τι και αν είναι αυτό. Μην υποτιμάς τους νάνους, μικρέ. Είναι το Μάρια, αλλά και εφευρετική. Κάποτε έφτιαξα μια άφθαρτη αλυσίδα μόνο με το πάτημα μιας γάτας και το σάλιο ενός σκουπιού. Αυτό δεν βγάζει καν νόημα. Έτσι λέει ο μύθος. Αν ήθελες λογική, δεν θα μιλούσες με ένα κομμένο κεφάλι. Έτοιμος, πατέρα!
καλά σας βλέπω. Εντάξει, έστω τον νιάνιαρο. Δεν βλέπω την τύφλα μου πίσω από το γουναρικό που έχεις για γενιάδα. Βρήκαμε τα υλικά. Μα είναι τόσο παράξενα. Πώς φτιάχνεις μια πανοπλία από κάτι τόσο... τόσο... Μη σε νοιάζει. Να μη σε νοιάζει. Να μη σας νοιάζει. Μυστικό της δουλειάς. Έχουμε τον τρόπο μας. Ω. Oh. Κάτι άλλο να κάνουμε για σας? Μπα, μόνο... χαίρομαι που τα βρήκατε. Α, λοιπόν, θα έλεγα το ίδιο και σε σένα. Μάλλον με κυρίεψε κάπως η αλαζονία. Εμένα μου φάνηκε πως αυτό ήταν που ήθελε να ακούσει. Έτσι κι αλλιώς... συγγνώμη που σου μίλησα έτσι, Σίντρι. Με συγχωρείς? Το έχω ήδη κάνει. Όπως είπες, λύθηκαν όλα. Ας γυρίσουμε στη δουλειά πριν με πάρουν... τα ζουμιά. Τι να φέρω αυτή τη φορά? Αυτά είναι όλα που είχαμε.